Χαίρετε, αδελφοί μου. Αυτός ο μήνας είναι ο μήνας με πολύ γνωστούς Αγίους, οι οποίοι θα βοηθήσουν και την νηστεία μας που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό. Αλλά από την 1η κιόλας Νοεμβρίου ξεκινάει να μας γιατρεύει η ομάδα, η πορεία των Αγίων, με τους αναργύρους, οι οποίοι ανάργυροι, όπως είπαμε και άλλη φορά, είναι 3-4 ζευγάρια, Κοσμάς και Δαμιανός, αλλά αυτοί οι οποίοι γιορτάζουν στην 1η Νοεμβρίου είναι η γη της Θεοδότης, η οποία ήταν η ονομά τους, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους για να ξεχωρίζουν από τις άλλες τρεις, από τα 3 άλλα ζευγάρια, 2 άλλα ζευγάρια εορταζομένων Κοσμά και Δαμιανού, οι οποίοι ήταν πάλι ενάργυροι. Συνολικά οι ενάργυροι είναι 20, έτσι, 20 γιατροί, οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να παίρνουν χρήματα. Αυτοί οι ενάργυροι ζουν στη Ρώμη επί Καρίνου Βασιλέως το 284, έτσι. Και Άγιοι Ενάργυροι και Θαυματουργοί, που λέει και το πολιτικό τους, δίνουν τη θεραπεία όπως την έλαβαν και από τον Χριστό. Βέβαια, σπούδασαν τον Ιπποκράτη, τον Γαλινό, έτσι, τους γιατρούς της εποχής, τους μεγάλους αυτούς, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο, γιατί οι θεραπείες τους δεν ήταν καν με ιατρικά μέσα. Με την προσευχή τους θεράπευαν τους ανθρώπους και μάλιστα πολλές φορές, χωρίς να κάνουν κάτι, αρρώστηναν κάποιοι οι οποίοι ήταν ασεβείς και αμετανόητοι, όπως και ο Καρίνος, το οποίο το κεφάλι γύρισε ανάποδα όταν πήγε να στραφεί εναντίον των Αγίων και αναγκάστηκαν αυτοί να το γυρίσουν στα ίσια. Τέλος πάντων, έχουμε και άλλη περίπτωση, έτσι, Αγίου, θυμάστε, ο οποίος διάβαζε ευχές, έτσι, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, για να θεραπεύει τους ανθρώπους. Αλλά εδώ οι Άγιοι μας, τον οποίο τα έργα δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πολλές φορές, είναι πολύ σπουδαίοι. Τους θέλουμε μόνο για την ιατρία τους, αλλά τελικά και ο βίος τους είναι αυτός που μπορεί να μας διατρέψει, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, ο πατέρας των Κοσμά και Δαμιανού ήταν ειδωλολάτρης. Είχε πίστευε στην ελληνική θρησκεία. Αυτοί όμως δεν τους πείραξε αυτό, έτσι ώστε, όπως σας είπα, άνευ ποτάμων και άνευ εμπλάστρων, αυτά που βάζουμε σήμερα με βόλικη χημεία, να θεραπεύουν τον κόσμο με την ταπείνωσή τους και την ακτιμοσύνη τους. Δηλαδή, ίσα-ίσα τους εξυπηρετούσε ο κόσμος με ένα πιάτο φαγητό, φαντάζομαι, καμιά φορά και με ένα κέρασμα. Κανείς δεν τους φώναζε Κοσμά και Δαμιανό. Μπορεί και να μην ξέραν το όνομά τους. Κάνω. Αυτό που ξέραν ήταν ότι έρχονται οι ανάργυροι. Έτσι. Πιο πολλοί θα κινδύνευαν να ονομαστούν ανάργυροι παρά Κοσμά και Δαμιανός. Δηλαδή ο ανάργυρος και ο ανάργυρος. Έτσι. Παρόλα αυτά που πήγαιναν, ας πούμε, παντού, και το σπίτι τους ήταν σαν την κορυβήθα του Σιλοάμ, γιατί όποιος έμπαινε μέσα έφευγε θεραπευμένος. Γιατί αυτοί προσέτρεχαν πιο πολύ στην θεραπεία του ανθρώπου, που είναι ένα σύστημα το οποίο το κάνουν και τώρα κάποιοι, σαν σύστημα βέβαια, μέσα από την πνευματική θεραπεία. Έτσι. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η ιατρική επιστήμη έχει όρια, φτάνει μέχρι ένα σημείο. Παραδείγματος χάρη δεν μπορεί να αναστήσει νεκρό. Αλλά οι Άγιοι Ενάργυροι ανάστηναν και νεκρούς. Γιατί η βάση αυτή που είχαν η ιατρική τους ήταν η ταπείνωση και η αφιλοχρηματία τους, που ήταν πολύ ελεήμονες, έτσι. Πολλά θαύματα, πάρα πολλά έχουμε με τους Αγίους Αναργύρους, και ο καθένας που μας ξέρει, όπως ξέρουμε για τους θαυματουργούς Αγίους, αλλά εγώ αυτό που θέλω να κρατήσουμε και είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι ο Θεός είναι ίδιος και εκείνος που ήταν τότε και αυτός που είναι τώρα. Συνεπώς και εμείς μπορούμε να κάνουμε θαύματα με αυτόν τον τρόπο, έτσι, με τον Λόγο του Θεού, ο οποίος άλλες περιπτώσεις, όπως έχουμε πει εδώ σε αυτήν την αίθουσα, άλλοι Άγιοι θεράπευαν μόνο με το κήρυγμά τους. Ποιος ήταν εκείνος ο Άγιος
που θεράπευε μόνο με το κήρυγμά του, ο κοσμάς σου ετωλός. Λοιπόν, έτσι, πήγαινε οι άνθρωποι στο κήρυγμα και έφευγαν χωρίς να έχουν ασθένειες πλέον, ούτε καν σωματικές. Αυτή λοιπόν είναι ο κοσμάς και ο Δαμιανός, η συγκεκριμένη, η μία από τις τρεις ομάδες των Αγίων Αργύρων που έζησαν τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτά για την 1η Νοεμβρίου. Στη 2η Νοεμβρίου γιορτάζουμε αυτούς που λέει ο κόσμος συνήθως οι Άγιοι Ακίνδυνοι. Τους έχει ονομάσει με ένα όνομα και έχει και ένα κλεισάκι πηγαίνοντας προς την Ερεστιάδα, θυμάστε, τον Αγίων Ακίνδυνο. Και οι κίνδυνοι όμως δεν λεγόταν οι ακίνδυνοι μόνο, ένας από αυτούς λεγόταν ακίνδυνος. Οι άλλοι λεγόταν Ελπιδοφόρος, Πηγάσιος, Αφθόνιος και Ανεμπόδιστος. Δεν ήταν όλοι μαζί από την αρχή και μιλάμε τώρα για μια εποχή, πάλι στην ίδια περίπου εποχή, γύρω στο 330 και μετά, σε μια χώρα η οποία πρώτη πίστεψε στον Χριστό. Και από ποια χώρα πίστεψε από τις πρώτες στον Χριστό? Κύπρο. Κύπρο. Μια έτσι λίγο μακρινή χώρα. Γεωργία. Όχι. Πολύ μετά. Οι Γεωργιανοί, πολύ μετά οι Κύπροι. Οι Πέρσες, έτσι. Διότι αυτοί που έστειλαν μάγους στον Χριστό για να προσκυνήσουν τον βασιλιά ήταν οι Πέρσες. Και οι μάγοι δεν ήταν μάγοι, ήταν οι θρησκευτικοί άρχοντες των Περσών. Έτσι λοιπόν, ο Ακίνδυνος, ο Ανεμπόδιστος, ο Πηγάσιος, ο Ελπιδοφόρος και ποιος άλλος, και ο Αφθόνιος, ο οποίος μαρτύρησε και πρώτος, ήταν οι Πέρσες. Παρόλο λοιπόν που σε αυτή τη χώρα πρωτογνωρίστηκε ο Χριστός, δηλαδή πρωτογνώρισαν οι Πέρσες τον Χριστό, αυτή την περίοδο που εξετάζουμε, ένας βασιλιάς δισεβής, ο λεγόμενος Σαβόριος, από αυτό το όνομα βγαίνει και η Σαβούρα, η οποία σημαίνει τόπος δαιμόνων, όπως θα εξηγήσουμε αργότερα. Αυτός ο Σαβόριος λοιπόν πολεμούσε τους μάρτυρες, αλλά και όλους τους είναι αυτό. Είναι περιττό να πούμε ότι το μίσος αυτού του ανθρώπου, εξού και το όνομά του, κάτι το οποίο θα προκαλέσει αργότερα, θα το δούμε προς το τέλος, ακόμη και της μάνας του, την Οργή, που δεν ήξερε τι σημαίνει το όνομα του γιού της, έβρισκε λοιπόν και προσπαθούσε να, εκείνη την εποχή, γύρω στο 330, 4ο αιώνα μετά Χριστόν, να βρει μάρτυρες, να βρει ανθρώπους του Χριστού και να τους βασανίσει. Έτσι λοιπόν, σε πρώτη φάση βρίσκει τους Αγίους μας, όλους αυτούς εκτός τον Ελπιδοφόρο, ο οποίος ο Ελπιδοφόρος προσθέθηκε αργότερα, και προσπαθεί να τους χτυπήσει, να τους κουράσει, να τους μαστιγώσει, να τους κάνει να λιγοψυχήσουν και να αρνηθούν τον Χριστό. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αυτό το πράγμα δεν έγινε και πιο πολλοί Άγιοι λυπόντουσαν για τη μορία του Σαβορίου, ο οποίος χτυπιόταν προκειμένου να τους κάνει να αρνηθούν, παρά για τη δική τους κακοπάθεια, την οποία την προστάτευε ο Θεός για να μην πάθουν τίποτα. Και τι ωραία ονόματα που είχαν έτσι και χαρακτηριστικά, Τέλος πάντων, με την προσευχή τους έγιναν πολλά θαύματα, τα οποία όμως αυτός ο ασεβής δεν κατάλαβε και βροντές έπεσαν και σκοτάδια έγιναν και οτιδήποτε άλλο, γιατί οι Άγιοι είχαν πριν ακόμα ξεκινήσουν τη ζωή τους, ας πούμε, να κάνουν πράγματα για τον Χριστό, είχαν το χάρισμα της ομολογίας. Θυμάστε που λέμε καμιά φορά, γιατί τραβάμε εμείς κουπί εδώ πέρα? Γιατί το χάρισμα της ομολογίας είναι το βασικότερο. Είναι το πατάκι για να πατήσεις, είναι το σκαλί για να ανεβείς, είναι η βάση για να συνεχίσεις. Γιατί αν δεν με ομολογήσεις μπροστά στους ανθρώπους, δεν θα σε ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον πατέρα μου. Τι να τα κάνω όλα τα? Δεν πάω να κάνω θαύματα, Θαύματα κάνουν και οι αιρετικοί, θαύματα κάνουν και οι μουσουλμάνοι. Αλλά να φοβάμαι να πω εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και ότι η Εκκλησία είναι μία, τότε θα βρεθώ ως ουραγός να μην μπαίνω στη Βασιλεία του Θεού. Τέλος πάντων, κάθε φορά που γονατίζαν λοιπόν οι Άγιοι, γινόταν σεισμός. Πήγαν να τους γονατίσουν οι Δήμοι, γινόταν σεισμός. Δηλαδή δεν συνέφερε το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, ο Σαβούρας αυτός
και να το κρατήσετε. Η λέξη σαβούρα βγαίνει από αυτό το όνομα. Έτσι. Δεν επρόκειτο να δείξει κανένα έλεος. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή από την πολύ του τρέλα λέει, εκεί που του είχε ρίξει ένα μολύβι μέσα ζεστό για να του κάψει κτλ. Κάηκαν και τα δικά του χέρια. Δηλαδή, οι μαγείρε δεν πάθαιναν τίποτα μέσα στο ζεστό μολύβι. Τα δικά του κάηκαν. Και παρόλο που, τον έκαναν καλά οι άγιοι, αυτός προχώρησε στο να αποκεφαλίσει τον πρώτο εξ αυτών, τον Αυθόνιο, έτσι, ο οποίος ήταν όνομα και πράγμα, γι' αυτό και στη ζωή του έδωσε πολλά και πήρε τα πάντα. Τέλος πάντων, ακίνδυνος, πηγάσιος και ανεμπόδιστος φυλακίζονται μετά από αυτό το περιστατικό και εκεί ακριβώς επάνω επεμβαίνει ένας ο οποίος ήταν αυτός που τα λέγαμε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρώτος της συγκλήτου δηλαδή της επαρχίας εκείνης, ο λεγόμενος Ελπιδοφόρος, για να πει στον Σαβούρα αυτόν ότι δεν πας καλά, γιατί εφόσον αποφασίζεις παράνομα, κάτι κακό θα συμβεί. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, κάνεις με λίγα λόγια κατάχρηση εξουσίας. Αλλά πού, έτσι. Θα καταλάβετε παρακάτω με το τελευταίο περιστατικό πόσο πορωμένος ήταν αυτός ο βασιλιάς. Τέλος πάντων, ο Ελπιδοφόρος, χωρίς πολλά λόγια, προστίθεται και αυτός στη χωρία των μαρτύρων αυτών, γιατί δεν πρόκειται στην κουφού την πόρτα να βρεις απάντηση. Έτσι. Δεν προσκυνούμε λοιπόν ψευδείς θεούς, λέει εμείς ο Ελπιδοφόρος, γι' αυτό ή θα αλλάξεις ή το κεφάλι σου θα κάψεις. Εκεί επάνω, όταν ο Ελπιδοφόρος μπήκε σε όλη αυτή τη φασαρία, προκειμένου να υπερασπίσει το δίκαιο, εμφανίζεται η μητέρα του Σαβορή, η γριά γυναίκα αυτή, η οποία μαθαίνει λοιπόν ότι το όνομά της σημαίνει πατέρας δαιμόνων, το όνομα του γιού της. Και αντιλαμβανόμενοι ότι είναι άδικος πολύ και ότι κατατρέχεται εκείνη την ώρα από δαίμονες πολλούς, αντιδράει. Και στην αντίδραση της επάνω τρώει ξύλο από τον γιο της, που ήταν και το τελευταίο του φυσικά, γιατί η αδικία πριν ήταν μεγάλη. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, δεν μας ενδιαφέρει το τέλος αυτού του ανθρώπου, αλλά ότι η μάνα του μετενόησε και έγινε χριστιανή, λέγοντας ότι εγέννησα τον διάβολο λοιπόν. Στην ουσία στο βίο των Αγίων Κινδύνων, πιο πολύ μας απασχολεί το πρόσωπο αυτού του παλιάνθρωπου εκεί, ο οποίος ήταν άνω ποταμών, εξού και το όνομά του. Παρ' όλα αυτά, εμείς γυρνάμε πίσω και βλέπουμε τους τελευταίους, έτσι, ακίνδυνο, πηγάσιο και ανεμπόδιστο να τελειώνουν στις 2 Νοεμβρίου τη ζωή τους ένδοξα μαρτυρώντας για τον Χριστό, ενώ νωρίτερα τους είχαν ακολουθήσει πρώτα ο Αυθόνιος και μετά ο Ελπιδοφόρος που ήταν πολιτικό πρόσωπο και προσθέθηκε στην ομάδα τους για τη δικαιοσύνη. Έτσι, γιατί αυτός είναι ο ρόλος των πολιτικών προσώπων, να θυσιάζουν για τη δικαιοσύνη. Πώς είναι ακριβώς αυτό, πώς γίνεται ακριβώς σήμερα, πώς γίνεται σήμερα, το ακριβώς αντίθετο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και το βλέπουμε φυσικά αυτό στη ζωή των Αγίων Περσών, Μαρτύρων, Ακινδύνου, Αυθονίου, Ανεμποδίστου, Ελπιδοφόρου και Πηγάσιου. Ονόματα και πράγματα λοιπόν, όλοι τους. Έτσι. Στις 3 Νοεμβρίου γιορτάζουν μεν πολλούς Αγίους, αλλά γιορτάζουν και τον Άγιο Γεώργιο τον Νεαπολίτη. Μερικοί ακούγοντας Νεαπολίτης νομίζουν ότι ο Άγιος καταγόταν από την Νεάπολη της Θεσσαλονίκης ή από την Νεάπολη των Αθηνών. Αυτές οι Νεαπόλεις όμως, να ξέρετε, είναι μετέπειτα. Η πρώτη Νεάπολη, όπως γίνεται πάρα πολύ συχνά και το ξέρουμε εμείς, είναι στη Μικρά Ασία. Και φυσικά, κάθε ένας που ερχόταν από εκεί πρόσφυγας, έβγαζε μια νέα πόλη. Και έχουμε νέα Ορεστιάδα, νέα Νεάπολη. Αλλά επειδή δεν μπορεί να ακούγεται νέα Νεάπολη, παρέμεινε Νεάπολη και εδώ. Έτσι, η οποία όμως είναι προσφυγική πόλη. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που υπάρχει. Τέλος πάντων,
Ο πατήρ Γεώργιος ήταν ιερέας και καταγόταν από την επαρχία Νεάπολη, που είναι στη Μικρά Ασία και λέγεται στα τουρκικά Νεύ Σεχίρ. Δύο χωριά τον διεκδικούν ότι μπορεί να είναι από το ένα ή μπορεί από το άλλο, τα σημερινά λεγόμενα Ντάρ και Κιόρε, αλλά ο Άγιος, όπως και να το κάνουμε, τώρα να ρωτιέστε πού είναι η Άγια Νεάπολη στην Αθήνα, ξέρει κανείς? Στον Περισσό. Τον Περισσό τον ξέρετε? Αυτόν τον ξέρετε. Εκεί είναι η Νεάπολη των Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη το ξέρετε, γιατί είναι η πρώτη Νεάπολη μπαίνοντας. Η Καβάλα είναι η Νεάπολη από αρχαιοτά τον χρόνο. Οι Νεαπόλεις αυτές είναι προσφυγικές. Βλέπετε τη διαφορά. Τέλος πάντων, ο πατήρ Γεώργιος ήταν ιερέας στην κοίμηση της Θεοτόκου, εκεί στο χωριό του, και περίπου στο 1700 και κάτι. Έτσι. Αυτός, 1700 με 1800, ήταν όντως ιερέας, με λίγα λόγια δηλαδή, είχε χαρίσματα τα οποία τον ανέδειξαν, γιατί τότε, τουλάχιστον, δεν ξέρω για τώρα, οι ιερείς αναδεικνύονταν εκ των χαρισμάτων τους και όχι εκ των χαριχρημάτων τους και των γνωριμιών τους. Έτσι. Τέλος πάντων, ο πατήρ Γεώργιος κάποια στιγμή από το χωριό του, το έτος 1797, προς το τέλος της ζωής του, ήταν μεγάλος ηλικία, προσεκλήθη στη Μαλακοπή, 6 ώρες μακριά δρόμο με τα πόδια τότε, να πάει να λειτουργήσει σε μια γιορτή που είχαν, γιατί ο ιερέας τους ήταν βαριά άρρωστος και δεν είχαν άλλο. Φάνταστε την κοινή εποχή να πάει το γράμμα ή να πάει με το άλογο κάποιος να ειδοποιήσει. Τέλος πάντων, παίρνει το δρόμο ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος, ανεβαίνει πάνω σε ένα γαϊδουράκι και τσούκου-τσούκου πηγαίνει προς το χωριό να εξυπηρετήσει το άλλο, γιατί τότε οι Έλληνες ήταν όχι μόνο στην περιοχή εκείνη υπό τουρκοκρατία, αλλά ήταν και στην έδρα των Τουρκών. Έτσι, ακόμη χειρότερα τα πράγματα από ό,τι εδώ. Τέλος πάντων, εκείνη την εποχή ήταν τα λεγόμενα ορλοφικά, δηλαδή οι Ρώσοι προσπαθούσαν να επέμβουν στα πράγματα της Τουρκίας σε σχέση με τους Έλληνες πάντα, και αυτό προκάλεσε τη μανία των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων. Οπότε στον δρόμο, για να μην τα πολυλογούμε, σε μια ρεματιά, κάποιοι σομπάνιδες Τούρκοι σκοτώνουν τον Άγιο Γεώργιο, τον αποκεφαλίζουν κιόλας και τον πετάνε εκεί πέρα, μόνο και μόνο γιατί ήταν Έλληνας ιερέας. Δεν τους έκανε τίποτα, ούτε τον ήξερα, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, γι' αυτό λέμε ότι οι ιερείς φαίνονται και μαρτυρούν πιο εύκολα. Τον πέταξαν εκεί και οι καημένοι αυτοί στη Μαλακοπή περιμένουν να δουν πώς θα έρθει. Πέρασε μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, πήραν τον δρόμο να τον βρουν. Τέλος πάντων τον βρίσκουν. Τον βρίσκουνε. Αλλά δεν μπορούν να τον κουβαλήσουν, γιατί θα γίνουν γνωστοί, θα γίνει γνωστό το περιστατικό και θα την πληρώσουν και αυτή τη νύχτα. Και μετά πολλά, με θαυματουργικό τρόπο, μεταφέρεται ο γέροντας, ο Γεώργιος, ο Άγιος Νεομάρτης, Νεαπολίτης, από την Νεάπολη της Μικράς Ασίας, και τον βάζουν με χίλιους φόβους σε ένα ναό, στη Μαλακοπή, έτσι ώστε να φυλάξουν τα λείψανά του, να τα πλύνουν, να τα καθαρίσουν και να πηγαίνει ο κόσμος στα χρυπά, έτσι, να προσκυνάει αυτόν τον μάρτυρα, ο οποίος έδειξε μετά, πάρα πολλά χρόνια μετά, ακόμα και μετά την απελευθέρωση, θαύματα εξαιτίας του ότι είχε αυτά τα χαρίσματα, τα οποία τα σκέπασε ο Θεός με το μαρτύριό του, της ομολογίας του. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό, όπως είπε και νωρίτερα, θα μπορούσε να πει, παιδιά, εγώ μαζί σας είμαι. Έτσι, αλλά δεν το είπε, είπε ότι είμαι μαζί με τον Χριστό. Και συνεπώς πήρε τον ουράνιο Στέφανο και όχι τον ανθρώπινο. Έτσι. Πάει και 3 Νοεμβρίου, πάμε στην Τετάρτη. Σήμερα έχουμε 6, έτσι, αλλά θα έχουμε 7. Οι Άγιοι τρέχουν. Οι Άγιοι δεν σταματάνε ποτέ, οι Άγιοι δουλεύουν συνέχεια, οι Άγιοι δεν κοιμούνται, δεν τρώνε, δεν πίνουν, δεν κάθονται, δεν ξεκουράζονται. Το έτος 741, στην Κωνσταντινούπολη,
είναι αυτοκράτορος ο Λέοντας ο Τρίτος, ο Ίσαυρος, όπως λέγεται, από τη δυναστεία των Ισαύρων. Όποτε ακούτε τέτοια ημερομηνία, δηλαδή 740 κτλ. Μέχρι το 780, είναι κυρίως η εποχή της οικονομαχίας, όπου άλλο ένα δαιμόνιο κατέλαβε την οικουμένη όλη και έλεγε αυτό το δαιμόνιο, κοιτάξτε να δείτε, πλέον να ξέρετε ότι οι εικόνες είναι είδωλα και ότι οι χριστιανοί ιδωλολάτρες και προσκυνούν τα ξύλα και τις μπογιές και, και την σκόνη που έχει πάνω από το θυμίαμα και την καρβουνιά και τα λατρεύουν αυτά. Και όπως και οι μερικοί ξέρετε, λάτρευαν τις εικόνες, ξύναν τις μπογιές και τις παίρνουν μαζί, κόβαν ένα κομμάτι ξύλο, το έχουν στο σπίτι την εικόνα, γιατί ο πειρασμός είχε χάσει τη γνώση των ανθρώπων που έπρεπε να έχουν, ότι ανέκαθεν οι χριστιανοί προσκυνούσαν μια εικόνα ενός μάρτυρα, ενός Αγίου, γιατί προσκυνούσαν τον ίδιο, και όχι το ξύλο, ούτε τη ζωγραφιά, ούτε την μπογιά. Αυτά όμως, εκεί πέρα, εκείνη την εποχή, η Αγία Ειρήνη Αυτοκράτορα, συγκάλεσε το 783 την 7η Οικουμενική Σύνοδο, την τελευταία μεγάλη, γιατί ακολούθησαν και άλλες δύο μεγάλες, επίσης άξιες, η οποία τελικά καθόρισε ανά τους αιώνες να προσκυνείται η εικόνα, γιατί έτσι μεταβιβάζεται η τιμή στο πρόσωπο το οποίο είναι ψηλά. Τέλος πάντων, εκείνη την εποχή ζει ένας μεγαλόσωμος άνδρας, δυνατός, γερός, γεννημένος από δύο γονείς, τον Μυριτρίτη και την Αναστασό, βυζαντινά ονόματα, ο οποίος δεν ήθελε να μάθει γράμματα και ήθελε να γίνει πολεμιστής. Και σαν τον Μέγα Αντώνιο λοιπόν, που δεν είχε μάθει γράμματα, ο Μέγας Αντώνιος, θυμάστε, μπαίνει στο στρατό. Και τον παίρνουν οι βασιλιάδες, γιατί ήταν έτσι τεράστιος, να τον έχουν μπροστά. Λογικό θα λέγαμε. Αυτός είναι όσιος πατήρ ημών, ο Ιωαννίκιος, ο μεγάλος ονομαζόμενος. Γιατί ξέρετε, δεν ονομάστηκαν πολλοί Άγιοι μεγάλοι. Έτσι, ξέρουμε το Μέγα Βασίλειο, το Μέγα Φώτιο, εν πάση περιπτώσει το Μέγα Αθανάσιο, αλλά να ξέρουμε και τους μικρούς μεγάλους, όπως το Μέγα Ιωαννίκιο. Ο Ιωαννίκιος δεν ήταν λοιπόν μέγας μόνο έτσι, αλλά ήταν μέγας και στη ζωή. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή αυτός έπεσε στην παγίδα των οικονομάχων και ήταν οικονομάχος. Και πίστευε λοιπόν ότι δεν μας χρειάζονται οι εικόνες, αλλά και όχι μόνο δεν μας χρειάζονται, αλλά είναι και ξύλα και τίποτα παραπάνω. Με τα πολλά, εμπλεκόμενος εκεί στον Όλυμπο, ο Όλυμπος δεν είναι μόνο εδώ στην Πιερία, αλλά είναι και στην Πιθυνία της Μικράς Ασίας, το όρος Όλυμπος, γνωστό γιατί ήταν κάποτε μοναχική πόλη, είχε πάρα πολλούς μοναχούς. Πάει λοιπόν σε ένα σκητή, πώς έτυχε τον Αντάλο με τους πολέμους, τελικά το μεταπίθει και όχι μόνο το μεταπίθει, αλλά τον κάνει και καλό χριστιανό. Και μόλις έγινε χριστιανός, και μόλις έμαθε την νηστεία, και μόλις επί 6 χρόνια ήταν αγωνιστής πολύ κτλ., αγωνιστής χριστιανός, χωρίς να γίνει μοναχός, οι Βούλγαροι για μια ακόμη φορά, από τις πολλές, εμείς γνωρίζουμε μόνο αυτή την τελευταία, στον 20ο αιώνα. Τι κάνει, πολεμούν τη Θράκη. Πολύ ωραία. Οι Βούλγαροι δεν ήταν χριστιανοί τότε, ήταν άγριοι, ονομαστοί στην αγριότητά τους και δεν ξέρω αν παρέμειναν κιόλας και μετά τον χριστιανισμό τους. Και τέλος πάντων, αυτός ο οποίος έβγαλε το φίδι την τρύπα ήταν ο Ιωαννίκιος. Μετά από αυτό το σοβαρό περιστατικό στη ζωή του, γιατί όπως το καταλαβαίνετε σε ένα τέτοιο πόλεμο σκότωσε, έκανε έτσι, έκανε πολλά πράγματα, αποφασίζει να σταματήσει όλη αυτή την ιστορία και επειδή νωρίτερα είχε πει τον βασιλιά ότι ξέρεις άμα πολεμήσω καλά θα με κάνεις μια χάρη, την παίρνει τη χάρη ο βασιλιάς, ο οποίος λυπήθηκε που τον έχασε, αλλά τον κέρδισε ο Χριστός. Και έτσι λοιπόν πηγαίνει στη Μονή των Αυγάρων και στον καθηγούμενο Γρηγόριο και μπαίνει εκεί πέρα και μαθαίνει όλη τη ζωή των μοναχών, βάζει τα τρίχινα ράσα της εποχής εκείνης και φυσικά για να στερεωθεί στην πίστη βλέπει ένα όραμα
που του λέει ότι 50 χρόνια θα ζήσεις ήσυχη μοναχική ζωή, αλλά στο τέλος θα πειραστείς πάρα πολύ από τους δαίμονες πριν βγει το σώμα, η ψυχή από το σώμα. Τέλος πάντων, ο Ιωαννίδης γίνεται πλέον μοναχός και διαλέγει για σπίτι του ένα λάκκο μέσα στη γη, από τον οποίο δεν βρίσκει καμία παρηγοριά, έως ότου να βρεθούν κάποιοι να του φτιάξουν ένα σπιτάκι για να μένει εκεί. Τέλος πάντων, κάποτε πέρασε μεγάλους πειρασμούς στην Ρήκα, αλλά όταν έφτασαν τα γεράματα, ο μεγάλος πειρασμός ήταν ότι επειδή είχε γίνει μεγάλος και γνωστός, ένας άλλος μεγάλος, εντός εισαγωγικών, ο Γορίας ονόματι μοναχός, τον ζήλεψε. Και κάνανε, ας πούμε, η ζήλια έπαιξε στο γεγονός της πνευματικότητας. Ποιος έχει μεγαλύτερη πνευματικότητα. Αν είναι δυνατόν. Καμιά φορά μιλάμε για υποτιθέμενα χαρίσματα, έτσι. Και αποφάσισε αυτός ο Γορίας να το δηλητηριάσει τον Ιωαννίκιο. Μια χαρά. Εκείνος ο ευλογημένος είπε το δηλητήριο. Γιατί δεν είχε να πονηρώσει να πει ότι θα έχω να δοκιμαστεί, θα δοκιμάζει τα φαγητά μου πρώτα και μετά θα τρώω. Και τέλος πάντων, ο Θεός, επειδή όντως ο Ιωαννίκιος ήταν μεγάλος, έστειλε τον Άγιο Ευστάθιο σε όραμα να τον θεραπεύσει και από τότε φυσικά ήταν άτρωτος στο δηλητήριο, γιατί μετά τον δάγκωσε και φίδι, τον έκανε πολλές φορές δέχτηκε δηλητήριο, αλλά είχε πλέον ανοσία από τον Άγιο Ευστάθιο. Τέλος πάντων, πέρασε πολλούς πειρασμούς και με γυναίκες και με όπως το λέει εδώ, και με πράγματα τα οποία ήταν αλόδρια της ανθρώπινης, της μοναχικής φύσης. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πήγε στη Βουλγαρία ξανά, όχι πλέον σαν ελευθερωτής, θυμάστε το προηγούμενο, αλλά σαν πνευματικός ελευθερωτής. Ήθελε να το κάνει. Και πηγαίνοντας στη Βουλγαρία πέρασε και από τη Συγριανή, εδώ στη Θράκη, από όπου καταγόταν ο Όσιος Θεοφάνης, που είναι δικός μας Άγιος εδώ, της Συγκριανής, πέρασε και από τη Θάσο, λέει. Έτσι, ο Ανίκιος ο Μέγας. Και φυσικά εκεί βρίσκοντας ένα μοναχό Δανιήλ, τον πήρε μαζί του και αυτή μετά ήταν παρέα όλα τα υπόλοιπα χρόνια, σε πολλές φάσεις, ακόμα και όταν οι Αγαρνοί φώνευαν χριστιανούς, εκείνη την εποχή, οι Άραβες δηλαδή σήμερα που μιλάμε, και έπρεπε αυτοί οι δύο μοναχοί να υπερασπιστούν την κατάσταση. Τέλος πάντων, το έτος 845, αφού γνωρίζει τον Πατριάρχη Μεθόδιο και είναι κοντά του, μαζί με τον Όσιο Δανιήλ, τον άλλο μοναχό, φτάνει πλέον η ώρα που ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αποδώσει στο Θεό αυτό που πήρε. Έτσι. Και το μεν σώμα πηγαίνει στη γη, η δε ψυχή μακάρι να πηγαίνει σε εκείνον. Και έτσι τελειώνει η ζωή του ο Σύριο Ιωαννικίου του Μεγάλου, ο οποίος ήταν ένας αγράμματος άνθρωπος, αλλά τόσο μεγάλος. Έτσι ώστε να τον ονομάσει η Εκκλησία Μεγάλο. Έτσι. Και είχε παρησία σε πολλούς ανθρώπους, γιατί δεν φοβόταν. Και δεν ήταν γι' αυτόν τίποτα, ούτε αυτοκράτορος, ούτε οποιοδήποτε άλλο. Γιατί, παραλαμβάνω, δεν φοβόταν. Δηλαδή η Ρώμη του η σωματική ήταν και πνευματική. Σημειώστε, είναι τόσες πολλές πληροφορίες που σίγουρα μπορούμε να τα πούμε στην πορεία. Το έτος 1222, ένας στρατηγός του Βυζαντίου παντρεύεται την κόρη του αυτοκράτορα. Και αφού έγινε γαμπρός, μόλις πέθανε ο αυτοκράτορας, γίνεται αυτοκράτορας. Το όνομα αυτού που καταγόταν την Αδριανούπολη εδώ κοντά και έχει πολλούς θρύλους ζεμένους με το όνομά του είναι Ιωάννης Βατάτσης. Αυτόν τον γιορτάζουμε στις 4 Νοεμβρίου και όντως υπήρξε πολύ μεγάλος Άγιος παρόλο που ήταν βασιλιάς, αυτοκράτορας. Έτσι. Τέλος πάντων, ο Βατάτσης, γιος γονός μάλλον του Κωνσταντίνου, που ήταν στρατοπεδάρχης του Μανουήλ του Κομνηνού, του αυτοκράτορα, δηλαδή αρχιστράτηγος θα λέγαμε σήμερα, ή υπουργός εθνικής αμήνης, όπως θέλετε πέστε εσείς,
Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε όλα τα πλούτη που είχε στις εκκλησίες, και μετά, έχοντας τον θείο του, ιερέα των Ανακτόρων, του Θεόδωρο Λάσκαρη, ήταν, θα λέγαμε, σε σχέση πάντοτε με τα Ανάκτορα, αλλά από στρατηγικής πλευράς. Τέλος πάντων, γνωρίστηκε εκεί, ανθρώπινα είναι αυτά, να ο παππούς ο θείος, ο ιερέας, να το ένα, να το άλλο, και τέλος πάντων κάποια στιγμή αγαπήθηκε με την κόρη του αυτοκράτορα Θεοδόρου, την Ειρήνη, και για να την πάρει, μονομάχησε με το Λατίνο Κόραδο, τότε οι μονομαχίες συνηθίζονταν, είναι δυτικό βέβαια έθιμα, δεν πειράζει, τον νίκησε και την πήρε. Αλλά, όχι μόνο την πήρε, αλλά όπως σας είπα, το 1222 έγινε αυτοκράτορας, για να μείνει αυτοκράτορας για 32 χρόνια. Έτσι, ο Ιωάννης ο Πατάτης. Τέλος πάντων, χαρακτηριστικά, ο αυτοκράτορας αυτός προστάτευσε πάρα πολύ την πίστη. Επί της βασιλείας του γίνονται χριστιανοί οι Ιουδαίοι. Επισήμως. Επίσης, έφτασε στο παρατρίχα για να ενώσει τους Λατίνους με τους Ορθοδόξους όπως πρέπει να ενωθούν, δηλαδή να έρθουν και να παραδεχθούν το λάθος τους. Αλλά επειδή αυτοί επέμεναν στο σημαντικό δόγμα, έτσι, το οποίο λέει ότι για να δω ποιο είναι αυτό και το χάσαμε. Το φιλιόκλε το λεγόμενο, έτσι, και του ιού εκπορευόμενο, επειδή ήθελα λοιπόν να αλλάξουν αυτή την προσθήκη ως σύμβολο της πίστεως, εκεί σταμάτησε η προσπάθεια, ενώ θα λέγαμε ότι είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά να μετανοήσουν οι παπικοί και να επιστρέψουν. Τέλος πάντων, ο Ελεήμων ο Βατάτης, όπως έχει μείνει έτσι η ονομασία του, κατάφερε ακόμα και τον Σουλτάνο Αζατίνη να νικήσει σε μονομαχία και επί της βασιλείας του να απομακρύνει και τους Τούρκους από το Βυζάντιο. Έτσι, και όντως άμα το δούμε ιστορικά, οι Λατίνοι εκείνη την εποχή είναι που στερεώνονται έτσι ώστε μετά από λίγο να καταλάβουν και την Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι απομακρύνονται. Τέλος πάντων, ναι, έχει πέσει από τους Λατίνους. Τέλος πάντων, στα 1254 φτάνει σε ηλικία 72 ετών και πεθαίνει και ενταφιάζεται στο μοναστήρι του Σωτήρος Χριστού, το οποίο είναι στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας όμως, έτσι, γιατί ξέρετε επίσης ότι υπάρχει η Μαγνησία, η πρωτεύουσα της είναι ο Βόλος, στην Θεσσαλία της Ελλάδος. Έτσι. Δεν έγινε γνωστός για πολλά χρόνια ο Ιωάννης ο Βατάτης, έτσι ώστε μετά από 7 χρόνια που έγινε η ανακομιδή των υψάνοντων, να φανεί η αγιότητά του, γιατί το σώμα του ευωδίαζε και ήταν άφθαρτο. Αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς. Βέβαια, τον Άγιο Ιωάννη του συνδυάζουν πολύ με πολλές προφητείες και για την Κωνσταντινούπολη κτλ. Αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα. Το σημαντικότερο είναι ότι ο άνθρωπος ήταν ορθοδοξότατος και αγωνίστηκε παραπάνω απ' όλα για την Ορθοδοξία. Με χάρη όλοι οι βασιλείς να ήταν έτσι και οι αυτοκράτορες και οι πολιτικοί και ούτω καθεξής. Πολύ λίγους τέτοιους έχουμε πιστούς σε πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια βασιλείς. 4 Νοεμβρίου λοιπόν, Άγιος Ιωάννης ο Βατάτης. 5 Νοεμβρίου. Είναι πολύ Άγιοι. Εμείς ξεχωρίσαμε ένα ζευγάρι το οποίο έζησε το 250 επί Δεκίου αυτοκράτορα και διώκτη των χριστιανών. Είναι ο Γαλακτίωνας και η Επιστήμη. Ωραίο όνομα. Και το μεν και το δε. Αλλά πριν φτάσουμε στον Γαλακτίωνα και στην Επιστήμη, να δούμε πώς γεννήθηκε αυτός ο Γαλακτίωνας. Γιατί ήταν μεγάλη υπόθεση. Τέλος πάντων, στα έμμεσα της Φινίκης ζει
ο κλειτοφόνας και η λευκή, ένα ζευγάρι, που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Πηγαίνουν σε έναν ιερέα, τον Ονούφριο, ο οποίος δεν έχει άλλη φροντίδα πλέον, παρά μόνο να προσπαθήσει να βγάλει από το όνειδος της ατεχνίας αυτούς τους δύο ανθρώπους. Τέλος πάντων, μετά πολλά, με την πίστη τους, με την προσευχή τους, παρόλο που στην αρχή ο άντρας της Λευκύπης είναι ειδωλολάτρης και νομίζει ότι υπάρχουν θεοί οι οποίοι δίνουν ευεργεσίες στους ανθρώπους, τέλος πάντων, λύεται η ατεχνία τους και γεννούν το Γαλακτίωνα, έτσι, ο οποίος Γαλακτίωνας, όταν έγινε 24 χρονών, παντρεύτηκε μια ωραία κοπέλα την Επιστήμη, την οποία όμως, η οποία όμως δεν ήταν βαφτισμένη, έτσι. Και ο λόγος που βαφτίστηκε είναι το γεγονός ότι ο Γαλακτίωνας δεν την ακουμπούσε καθόλου, ούτε συγγικά, ούτε ανθρώπινο, ούτε τίποτα, για να της δείξει ότι θέλει από αυτήν να βαφτιστεί. Και όντως και έγινε, έτσι. Έλαβε το βάπτισμα η Επιστήμη και την 8η μέρα του βάπτισμα βλέπει ένα όραμα το οποίο της δείχνει με λίγα λόγια, για να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, την αξία της παρθενίας έναντι του γάμου. Και γι' αυτό και συμφωνούν μετά το ζευγάρι αυτό, το οποίο ήταν με ζευγάρι αλλά δεν ήταν ζευγάρι, να φυλάξουν αυτή την ύψιστη αρετή για να προχωρήσουν πιο ψηλά. Πηγαίνω λοιπόν στα βάθη της ερήμου και εκεί, στο όρο Σινά, ενώ πήγαν να γίνουν οι μοναχοί, τους βρήκανε οι διώκτες, γιατί μιλάμε για το έτος 200, για την περίοδο εκείνη, 250-300, και τους κυνηγούν για την πίστη τους, έτσι, που θα φαινόταν παράδοξο, δεν θα λέγανε αφού πήγαν οι μοναχοί αυτοί, έμειναν εκεί, δεν τους βρίσκει κανείς. Τέλος πάντων, παρόλο που οι διώκτες τους τυφλώνονται επανειλημμένως στην προσπάθεια να τους βασανίσουν, φτάνει η ώρα που ο Μένε Γαλακτίωνας σε ηλικία 30 ετών, η Επιστήμη σε ηλικία 16 ετών, να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, όπως είπα, όντα ζευγάρι, όχι τόσο μεταξύ τους, αλλά περισσότερο με τον Χριστό. Τέτοια παραδείγματα, τα οποία τα ψάχνουμε να τα βρούμε και τα βρίσκουμε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ αραιά. Τώρα τι γίνεται στα ζευγάρια μέσα και στις οικογένειες, ας αφήσουμε τις οικογένειες, τα ζευγάρια. Γκρίνιες, μαλώματα, σκοτώματα, και όταν έχουμε ατεχνίες θα κάνουμε 10 εξωσωματικές, 15 εξωσωματικές, 10 εκτρώσεις, 15 εκτρώσεις, προκειμένου να καταδείξουμε και να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει πίστη και ο λόγος για τον οποίο παντρεύουν οι άνθρωποι είναι εντελώς αρκικός και τίποτα άλλο. Για να ικανοποιήσουν δηλαδή τον εγωισμό τους. Κανένα συνέστημα, καμία αγιότητα, κανένα σκοπός ουράνιος, τίποτα, τίποτα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ήξερε, λέγοντας τους ανθρώπους να μην παντρευτούν, ήξερε τι ήθελε να τους πει. Αυτού του είδους τη σκληρότητα και σε αυτή την κατάσταση έχουμε φτάσει πλέον. Θα μου πείτε, εκείνη την εποχή δεν συνέβαιναν αυτά. Συνέβαιναν και τότε, αλλά έχουμε τόσα παραδείγματα, είμαστε γεμάτοι από παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι παντρεύτηκαν για να γιάσουν και όχι για να καλοπεράσουν ή για να ικανοποιήσουν τα ένστικτά τους. Έτσι, προς το παρόν βλέπουμε ότι εμείς είμαστε εκεί, πάρα πολύ χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά. Γι' αυτό από το τόσο χαμηλά που είμαστε πρέπει λίγο να πετάξουμε και σε αυτό μας βοηθάει ευτυχώς κάθε χρόνο, κατά την οποία ημερομηνία, όπως λέει μια παράδοση, οι δαίμονες παίρνουν ρεπό και δεν δουλεύουν την ημέρα, έτσι, γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν, κάτι τους σταματάει. Αυτή λοιπόν η ημέρα, η 8η Νοεμβρίου, κάθε χρόνο, είναι αυτή που τουλάχιστον πρέπει να μας εμπνέει προς τα ουράνια, γιατί εκτός από εμάς υπάρχει και ένας κόσμος άλλος, ο ουράνιος κόσμος,
ο οποίος αυτή τη στιγμή διαφεντεύεται από τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ κυρίως και τον Γαβριήλ σαν θα λέγαμε υπαρχηγό. Είναι άπειρες οι φορές που εμφανίζονται οι Άγιοι μας στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Οι Άγιοι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Και φυσικά στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι, ο Μιχαήλ εμφανίζεται στον Αβραάμ, εμφανίζεται στον Λότ, έτσι, εμφανίζεται στον Ιακώβ, εμφανίζεται στον Μάντι τον Βαλαάμ, με το γάιδαρο για να τον γυρίσει πίσω. Εμφανίζεται πάρα πολλές φορές, παντού και πάντοτε, αλλά και κυρίως εμφανίζεται πριν από όλα στο περιστατικό της πτώσεως να φωνάζει στόμεν καλός και πρόσκομεν και φυσικά μετά να βάζει τους αγγέλους πλέον σε μία νέα σειρά και εκεί που ήταν να καταστραφούν όλοι να ψάλλουν Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώτ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης αυτού. Γι' αυτό και η γιορτή που έχουμε στις 8 Νοεμβρίου ονομάζεται Σύναξη. Η Σύναξη τι είναι? Είναι μία ένωση η οποία σημαίνει ομόνοια. Και ποια είναι η ομόνοια? Η ομόνοια στην προκειμένη περίπτωση είναι των δύο αρχαγγέλων, του Μιχαήλ και του Γαβριήλ. Βλέπουμε τον Γαβριήλ να είναι πιο ταπεινός. Βλέπουμε τον Γαβριήλ να εμφανίζεται μέσα σε πολύ σημαντικά γεγονότα, αλλά να αφήνει στον Μιχαήλ λίγο την πρωτιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανώτερος ο Μιχαήλ και κατώτερος ο Γαβριήλ. Έτσι. Γι' αυτό ο Γαβριήλ αναφέρεται στον προφήτη Δανιήλ ξεκάθαρα. Είναι πολύ σημαντικός δηλαδή, δεν είναι δευτερεύον. Και μάλιστα αναφέρεται ότι αυτός θα είναι αυτός που θα ευαγγελίζει την Παναγία όπως και έγινε για να γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη ο Γαβριήλ είναι αυτός ο οποίος λέει στον Ζαχαρία για το γιο του τον πρόδρομο, έτσι, και του λέει ότι μάλιστα επειδή δεν πιστεύεις θα σου κοπεί η φωνή. Και είναι φυσικά και αυτός ο οποίος επί 12 χρόνια τρέφει την Παναγία μέσα στο Άγιο του Αγίου, στον Νότο Σολομώντα και της μαθαίνει και γράμματα, γιατί έμελε ο ίδιος τι να την ευαγγελίσει αργότερα, έτσι. Ευαγγελίσου Μαριά και θα γεννήσεις Υιόν, αυτόν τον οποίο θα σώσει τον λαό και θα εξαλείψει την αμαρτία. Τέλος πάντων, λέγεται ότι ο Γαβριήλ είναι εκείνος ο άγγελος, ο οποίος ο Αρχάγγελος απεκύλησε τον λίθο από τη θύρα του μνημείου για να αναστηθεί ο Χριστός, έτσι. Και φυσικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτός που εμφανίστηκε στον Ιωσήφ για να του πει ότι πάρε την Παναγία και φύγε γιατί πρέπει να την προστατεύσει. Είναι πάρα πολλές οι εμφανίσεις και του ΜΕΜ και του ΔΕ και τα θαύματα. Πάρα πολλά. Γιορτάζουμε και θαύματα των Αγίων Αρχαγγέλων σαν κανονική γιορτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει για μας πλέον, δηλαδή ακόμα και αν δεν υπήρξαν θαύματα, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, Μιχαήλ και Γαβριήλ, είναι αυτοί που κυρίως μας χτυπάνε το καμπανάκι για τον πνευματικό κόσμο. Και μας λένε ότι παρόλα αυτά που συμβαίνουν, να ξέρετε ότι ο Θεός είναι εδώ και η ψυχή είναι εδώ και πάνω απ' όλα κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουμε και θα είμαστε κάτω από το άγρυπνο βλέμμα. Τώρα στέλνουν τους αγγέλους του καθενός, έτσι, γιατί αυτή είναι η προϊστάμενη των αγγελικών δυνάμεων, ο καθενός από εμάς να είναι δίπλα μας και να καταγράφει και να προστατεύει και να εμπνέει και να αγιάζει. Γιατί να ξέρετε δεν είμαστε μόνοι μας, όπου και να περπατάμε, να μην ξεχνάμε τον φύλακα άγγελο, τον οποίο τον έχουμε πάντοτε μαζί μας, σταλμένο από το Θεό, δια των αγγελικών δυνάμεων. Οι άγγελοι τι είναι? Είναι πνεύματα, λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελώνων. Δηλαδή, παρακολουθούν εμάς όλη την ώρα. Αυτό κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά των αγγελών.
Όσοι άνθρωποι είναι, τόσοι άγγελοι υπάρχουν. Έτσι. Και φυσικά τη σύναξη των Αρχαγγέλων που όλοι γιορτάζει όλος ο κόσμος, 8 Νοεμβρίου, να τη δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ως ελάχιστη τιμή απέναντι στους προστάτες μας. Την ημέρα του Αγίου Νεκταρίου με τον οποίο θα τελειώσω σήμερα, γιορτάζει ο Άγιος Σιμεών ο Μεταφραστής, στον οποίο οφείλουμε κατά 80% όλους αυτούς τους βίους των Αγίων, τους οποίους επεξεργαζόμαστε τόσο καιρό εδώ. Ο Σιμεών ο Μεταφραστής λοιπόν, έτσι, ο οποίος έζησε στην Κωνσταντινούπολη επιλέοντος σοφού, ο οποίος ήταν πολύ Άγιος και ευσεβής βασιλιάς, γύρω στον 9ο με 10ο αιώνα, 800 με 900 κτλ. Ονομαζόταν Νικήτας Παφλαγώνας και ήταν, εν πάση περιπτώσει, σε αξιώματα πολιτικά, αλλά είχε μεγάλη σοφία και μεγάλη γνώση. Αυτός ο μεταφραστής, ο Σιμεών, γίνεται μοναχός και μετά από ένα γεγονός μιας νίκης στην Κρήτη των βασιλικών στρατευμάτων, και αυτό το οποίο του δίνει ο Θεός το χάρισμα, το πολύ σημαντικό, ποιο είναι, να μαζέψει όλους τους βίους των Αγίων που ήξερε μέχρι τότε, μέχρι που πέθανε, και να τους ακόμα και μεταφράσει από τα λατινικά, γι' αυτό λέγεται μεταφραστής, αλλά και να τους συγγράψει και να τους μαζέψει και να τους έχουμε εμείς τώρα εδώ και να τους ακούμε, γιατί δεν ήταν εύκολο έργο να ψάξεις τα αρχεία, να πας σε τόπους, να συζητήσεις με ανθρώπους χρόνια ολόκληρα, όντας μοναχός, για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Έτσι λοιπόν να το θυμόμαστε κάθε φορά που ασχολούμαστε με τους Αγίους μας, τον Όσιο Σιμεών, τον μεταφραστή, ο οποίος είναι υπαίτιος όλων για να έχουμε εμείς τη ζωή και την ιστορία των περισσότερων Αγίων από αυτούς τους οποίους επεξεργαζόμαστε εδώ. Και τελειώνουμε σήμερα, έτσι, με αυτόν τον οποίον όσες φορές και να τον αναλύσουμε, όσες φορές και να τον επικαλεστούμε, όσες φορές και να τον ζήσουμε, δεν τελειώνει ποτέ η χάρη του. Βέβαια, ο Άγιος Νεκτάριος ονομάζεται Νεοφανής Άγιος, δηλαδή μπροστά στο πλήθος των Αγίων που προηγήθηκαν, είναι και αυτός μια μικρή κουκίδα. Αλλά προσέξτε πώς ο Θεός αναποδηγερίζει τα πράγματα. Και παρόλο που ο Άγιος Νεκτάριος έζησε 100 χρόνια πριν από ό,τι ζούμε εμείς τώρα, αναδύθηκε πολύ μεγαλύτερος από πολλούς μεγάλους Αγίους πριν από αυτόν. Και αυτό είναι και το σπουδαιότερο. Βλέποντας τη ζωή του, θα δούμε ότι δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο ο Άγιος Νεκτάριος από εξωτερική κατάσταση. Ούτε ιδιαίτερα ασκητής, ούτε ιδιαίτερα θαυματουργός, ούτε ιδιαίτερα. Τι ήταν όμως? Ένας άνθρωπος ακλόνητος, ένας άνθρωπος πιστός. Η πίστη του δεν αφέβαλε ποτέ. Ποτέ. Ένας άνθρωπος ο οποίος άφηνε πάντοτε την κρίση του Θεού για τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό και είχε υπομονή. Ένας άνθρωπος που μπορούσε να ζήσει και ως Μητροπολίτης, αλλά και ως τίποτα. Μη έχοντας, θα λέγαμε σήμερα απλά, ούτε ένα ευρώ στην τσέπη του. Δεν θα πάψει λοιπόν η Εκκλησία μας να δεικνύει Αγίους, και αν θέλετε να το γυρίσω εγώ και να πω ότι θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε πολλές φορές ότι οι Άγιοι αγίασαν σαν τον Άγιο Νεκτάριο. Τόσο μεγάλος ήταν. Αυτό όμως που τελικά τον επισκίασε και τον χαρίτωσε περισσότερο, τι ήταν? Ήταν η δουλειά που κάνανε οι άλλοι γι' αυτό. Τι δουλειά κάνανε οι άλλοι γι' αυτό? Το συκοφαντούσαν διαρκώς. Θα λέγαμε 50% έκανε ο Άγιος τη ζωή που έκανε και το άλλο 50% και παραπάνω τον αγίασε η συκοφαντία των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό και λέμε ότι ο κακός γείτονας σε κάνει νοικοκύρια εδώ στον Εύρο. Και γι' αυτό και λέμε ότι μην δίνουμε σημασία στη γνώμη του κόσμου,
γιατί αυτή η γνώμη τελικά, η κακή γνώμη, μας κάνει αγίους. Το 1846 λοιπόν στη συλλήβρια της Τράκης, που υπάρχει ακόμα, το σπίτι του δεν υπάρχει βέβαια, ήταν ξύλινο και κάγκι, γεννήθηκε από την οικογένεια Κεφαλά, ένα παιδάκι, μαζί με άλλο, το οποίο το ονόμασαν Αναστάσιο. Εκεί στη φτώχεια, εκεί στην δημοκρατία, εκεί στο μηδέν, εκεί στο τίποτα. Ο Αναστάσιος μεγαλώνει κυρίως με τη γιαγιά του, γιατί είναι πολλά παιδιά, πατριαρχικές οικογένειες τότε, και διαβάζουν μαζί προσευχές και ψαλτήρια και τέτοια, και πάντα λέγεται ότι ο μικρός Αναστάσιος σταματούσε στο σημείο που λέει ο Πεντηκοστός Ψαλμός, διδάξω ανώμους το σοδού σου, και έλεγε, γιαγιά, θα το πω εγώ αυτό τώρα, θα το διαβάσω. Φυσικά δεν ήξερε τότε, αλλά ήξερε ο Θεός γι' αυτό. Όταν έγινε 7 χρονών, αγόρασε χαρτί και έγραφε βιβλία. Τι βιβλία? Τα λόγια του Θεού, όπως είπε στη γιαγιά του, για να τα λέει και στους άλλους. Από τότε έκανε και άμφωνες και κήρυξε στα παιδιά, τους φίλους του, εκεί που θα πέσαν κάτι άλλο, αυτός τους έκανε κήρυγμα. Και φυσικά, αυτόν τον οποίο εμιμήτω και έχει πάρα πολλά κοινά στο βίο του, ήταν ο Μέγας Αθανάσιος, τον οποίο διάβαζε πολύ και τον οποίο και τελικά κατάφερε να μιμηθεί. 14 χρονών φεύγει λόγω της φτώχειας από το χωριό του και πάει στην Κωνσταντινούπολη, όπου πιάνεται εκεί πέρα παραγιός, σε ένα καπνοπολείο, και όπου στείλει τους καπνούς και τα τσιγάρα, σε κάθε χαρτί μέσα έγραφε ένα πορείο σε γεγραφής, τα οποία τα έχει αποστηθήσει πλέον τόσα χρόνια και τα ήξερε απ' έξω. Κάποια στιγμή προσλαμβάνεται ως παιδονόμος στο μετόχι του Παναγίου Τάφου που ήταν στην Κωνσταντινούπολη και επειδή διάβαζε και ήταν μελετηρός, έκανε μάθημα και στα άλλα παιδιά. Στα 20 του χρόνια πηγαίνει στη Χίο σαν δάσκαλος. Τότε οι δάσκαλοι βγαίνουν στα γρήγορα για να μπορέσουν να διδάξουν τα παιδιά. Και κάθεται 7 χρόνια εκεί, στο λυθί της Χίου, αλλά δίδασκε τους μαθητές όχι μόνο γράμματα, αλλά κυρίως τον Χριστό, και δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι εξαιτίας του έγιναν χριστιανοί και πόσες οικογένειες ωφελήθηκαν. Κάποια στιγμή τα παρατάει όλα αυτά και σε ηλικία 30 χρονών γίνεται μοναχός στις 7 Νοεμβρίου, κοντά στην ημέρα που κοιμήθηκε, στη Μονή των Αγίων Πατέρων στη Χίο, ονόματι Λάζαρος πλέον, από Αναστάσιος. Εκεί μετά από ένα χρόνο χειροτονείται διάκονος και φεύγει για σπουδές εξαιτίας της προστασίας που του παρέσχει, που το παράσχει ο Ιωάννης Κορέλης, ο οποίος είναι από την περιοχή αυτή, εφοπλιστής, για να πάει να σπουδάσει. Κατάλαβε κάτι αυτός ο άνθρωπος ότι αυτός έμενε να γίνει ξεχωριστός. Σπουδάζει στην Αθήνα, στη Θεολογική Σχολή, συνδέεται με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας του Σοφρόνια και μόλις τελειώνει πηγαίνει στην Αίγυπτο και πολύ γρήγορα γίνεται αρχιμανδρίτης και επίσκοπος Πενταπόλεως το 1889. 15 Ιανουαρίου έγινε επίσκοπος Πενταπόλεως, στο τέλος της ίδιας χρονιάς βρίσκεται ξαφνικά στο πουθενά. Μετά από συκοφαντής, γιατί κάποια στιγμή όταν το ρωτήσαν, όταν το είπανε, το ευχηθήκαν άντε και ο Πατριάρχης, αυτός είπε ευχαριστώ και αυτό θεωρήθηκε από τους άλλους ότι είχε σκοπό να γίνει Πατριάρχης, καμία σχέση. Διώκεται ξαφνικά, κατασυκοφαντημένος, γιατί η ζήλια είναι αυτή η οποία κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο και πηγαίνει στην Ελλάδα, όπου εκεί για αρκετό καιρό δεν έχει, όπως είπαμε, ούτε τα προστοζήμη. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, μετά από 2 χρόνια, διορίζεται ιεροκήρυκας Ευβίας και μετά από 2 χρόνια ιεροκήρυκας Φωκίδους, έτσι ώστε, πέρα από το ότι μπορεί να καλλιεργεί πλέον τον Λόγο του Θεού, να έχει και 5 δραχμές να φάει ένα κομμάτι ψωμί. Στις 8 Μαρτίου του 1894, επειδή η φήμη του ήταν αδύνατον να περιοριστεί, η αδερφή Ριζάρη,
τον παίρνουν με η εφορία της σχολής δηλαδή, το Ριζάιδο, τον παίρνουν ως διευθυντή στη θεολογική σχολή, στην εκκλησιαστική σχολή του Ριζάιδο, την πολύ γνωστή τότε. Εκεί πέρα έκανε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία τα έχουμε διηγηθεί άλλες φορές, με τη ζωή του δηλαδή, ακόμα και τουαλέτες καθάριζε, ακόμα και τον εαυτό του τιμωρούσε επειδή μάλλον οι μαθητές και ούτω καθεξής, γιατί θεωρούσε ως αποτυχημένο τον ίδιο επειδή άλλοι δεν πήγαιναν καλά. Και φυσικά στα 1898 επισκέπτηκε για πρώτη και τελευταία φορά τα Άγιον Όρος, στο οποίο έκατσε δύο μήνες, και εκεί συναντήθηκε με Αγίους ανθρώπους, γιατί ο Άγιος καταλαβαίνει τον Άγιο και τον ζητάει και τον βρίσκει. Στα 1904 ξεκινάει το μοναστήρι της Αίγινας, το γυναικείο. Στα 1907 παραιτείται από την Ριζάριο και πηγαίνει σε εκείνο το μοναστήρι, εγκαταβιώνει και μάλιστα με θαυματολογικό τρόπο, γιατί όταν πάτησε το πόδι του στην Αίγινα, μια δαιμονισμένη εκεί πέρα της περιοχής είπε ότι έρχεται ο κεφαλάς τώρα, ο οποίος θα μας βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Λέγεται ότι πάρα πολλές φορές έκανε θαύματα, είναι ζωή, χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο, επειδή περπατούσε, ας πούμε, σε έναν δρόμο. Έτσι, οι δαιμονιζόμενοι σταματούσαν. Παρ' όλα αυτά, όμως, θέλω να σας πω ότι η χάρη η οποία ελάμβανε και η θαυματουργία η οποία είχε, ήταν δυστυχώς εξαιτίας των συκορφαντιών τις οποίες άκουγε κάθε τόσο, ενδεχομένως μια από τις βαρύτερες από αυτές ήταν ότι στο μοναστήρι που έμενε ήδη πάνω από 60 χρονών έκανε παιδιά με τις μοναχές και τα πετούσε μέσα στο πηγάδι. Έτσι φτάσανε να πούνε οι συκορφάντες του, οι οποίοι καταλήξαν πάρα πολύ άσχημα μετά βέβαια και το ξέρετε αυτό, το έχετε ακούσει, και άλλον δεν έβγαινε η ψυχή, άλλον παρέλυε το σώμα και ούτω καθεξής. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, μας ενδιαφέρει ότι ο Άγιος Νεκτάριος απλά προχωρούσε. Και βλέπετε, ενώ το διώχνανε, αφήστε που κάποια στιγμή όταν πέθανε ο Σοφρόνιος, κάποιοι ήθελαν να τον κάνουν Πατριάρχη Αλεξανδρίας, αλλά δεν δέχτηκε. Επειδή τον διώχνανε, αυτός ανέβαινε αλλού. Ανέβαινε σε άλλα σκαλοπάτια, τα οποία οι άλλοι δεν γνώριζαν. Τέλος πάντων, επειδή έχουν πει πάρα πολλές φορές για τον Άγιο Νεκτάριο και τον έχουμε ζήσει χρόνια ολόκληρα, κάποια στιγμή, καταπονημένος από τις ασθένειες που είχε, του προστάτη κυρίως και τα λοιπά, πάει στο Αρετέιο νοσοκομείο στην Αθήνα, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα και το κελάκι του υπάρχει ακόμα και σήμερα, εκεί στο νοσοκομείο, και εκεί, χωρίς να καταλάβουν κανείς ότι ήταν Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος, τον οποίον έλεγαν οι άνθρωποι ο Νεκτάριος και τα χρήματα δεν έχουν καμία σχέση, σε τρεις μέρες μέσα πεθαίνει σε ηλικία 74 ετών και ενώ μέχρι τότε του συγκρατούσε ο Θεός στα θαύματα, από εκείνη την ώρα πλέον ήταν σαν, πώς να πω, σαν τσουβάλι που άνοιξε και πλέον τα θαύματα είναι Νεκταρίου, είναι απειρότατα από τότε. Με πρώτο το θυμάστε, θα αναφέρουμε και αυτό, όταν πέθανε και τον άλλαξαν, τη φανέλα που βγάλαν την πέταξαν δίπλα σε έναν ασθενή, στο διπλανό κρεβάτι δηλαδή, που ήσταν παράλληλος και σηκώθηκε ο άνθρωπος κατευθείαν. Έτσι. Το πρώτο θαύμα που έκανε κατευθείαν με την κίνησή του. Φυσικά ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές ο Άγιος Νεκτάριος βρέθηκε άθαρτος, έτσι. Έτσι ώστε μετά από 33 χρόνια την κίνησή του να λιώσει επιτέλους. Το 1953 και το 1961 κηρύχθηκε. Έβγαινε συνεχώς άθαρτος ο Άγιος Νεκτάριος. Τον θάβανε και ξανά. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα πολλές φορές, δεν χρειάζεται να κάνεις ή να φαίνεται ότι κάνεις υπερβολική ζωή κοντά στον Χριστό. Όταν τηρείς τις εντολές, με πίστη και με σταθερότητα και με πράξεις και όχι μόνο με λόγια, εκείνος ξέρει πότε θα σε χαριτώσει και τι θα σου κάνει, αρκεί να μην το ξέρεις εσύ, γιατί με το ξέρεις εσύ, να το μαγαρίσεις μετά και θα το χαλάσεις. Λοιπόν, εύχομαι και πάλι
Εγώ πρέπει να εύχομαι και να κηρύττω και να προσεύχομαι. Δεν πρέπει να αναγκάζω, με το ζώο δεν γίνεται τίποτα. Εύχομαι να έχετε αυτή την όρεξη που είχαν οι Άγιοι μας και την παιδικότητα και να μην σκέφτεστε πολύ όταν πρόκειται να πράξετε για τον Χριστό. Γιατί αυτό το οποίο θα χαθεί τελικά από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν προσέχουν είναι αυτή η παιδικότητα. Το να λειτουργεί η καρδιά μας δηλαδή και να μπορεί να αποδώσει πράγματα κοντά στον Θεό. Άμα γίνουμε σαν τον κόσμο σκληροί, τότε έχουμε πεθάνει. Έτσι. Ήδη. Είμαστε ζωντανοί νεκροί. Αν είμαστε σκληροί όπως είναι ο κόσμος, τότε δεν έχει καμία σχέση η ζωή μας με τον Χριστό, ούτε εμείς με τον Χριστό. Έτσι. Είναι ανάγκη λοιπόν να διατηρήσουμε την όρεξή μας, τον αθρομητισμό μας και καμιά φορά όταν δεν τα καταλαβαίνουμε τα πράγματα, γι' αυτό είναι και μερικά πράγματα η παρουσία τους, να κοιτάμε τι έκανε ο Άγιος και να κάνουμε υπακοή. Έτσι, υπακοή στη ζωή που έκανε ο Άγιος κάποτε. Μπορεί μέχρι τώρα, από τότε που ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το μάθημα, να έχουμε μιλήσει και 100 Άγιους, για 200 Άγιους. Το θέμα είναι τι έχουμε κρατήσει. Έτσι, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και είναι εξαιρετικά δύσκολο να βλέπεις ότι μερικές πλάκες δεν σπάνε ούτε με κομπρεσέρ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έτσι. Και φυσικά να ξέρετε ότι δυστυχώς δεν σας αναγκάσει κανείς να σπάσετε την πλάκα που έχετε πάνω σας. Αυτή πρέπει να τη σπάσετε εσείς. Κανείς δεν μπορεί να σας αναγκάσει. Γιατί δεν είναι έτσι το πράγμα. Έτσι. Άμα ήταν έτσι, μουσουλμανικό δικαίωμα δηλαδή, παίρνουν να σπαθεί και κόβουνε κεφάλι, τότε θα ήταν όλα εύκολα. Επειδή δεν είναι έτσι τα πράγματα, κινδυνεύουμε ακόμα περισσότερο. Καλύτερα να ήταν έτσι. Να είχαμε ένα σπαθί πάνω από το κεφάλι μας και να φοβόμασταν. Γιατί έτσι θα λειτουργούσαμε. Αλλά επειδή δεν είναι έτσι, να ξέρετε ότι ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος. Έτσι. Γι' αυτό να βγάζετε παραδείγματα και νοήματα από το μυαλό σας και να θυμάστε τους Αγίους Νεκταρίους, έτσι, Ιωαννικίους, Πηγασίους, Αυθονίους, Κοσμάδες, Αναργύρους κτλ. Γιατί εμείς για εκεί είμαστε. Με αυτούς θα κάνουμε παρέα. Άμα δεν κάνουμε από τώρα, θα μας πούν μετά ποιοι είστε εσείς. Συζήστε του Ανθίμου, του... πώς το λέμε, Ζήπρο αυτό όνομα. Του Αλέξη, του... πώς το λέμε, το ποδοσφαιριστή το γνωστό. Τέλος πάντων, του... της ηθοποιού Τάλε, του Αυτονού, για να μην λέμε και ονόματα και να μιλήσουμε γιατί κάνουμε διαφήμιση. Έτσι θα μας πούν. Γιατί αυτά τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, έτσι, και τους πρωινούς καφέδες και τους μεσημεριανούς και τις κοσμικότητες και τις βλακίες και τις ανοησίες και τα λοιπά. Γι' αυτό φροντίστε να ξέρουμε και άλλα πράγματα, γιατί τότε δεν θα θέλουμε να πάμε στην παρέα των Αγίων. Δεν θα μας κάνει. Θα λέμε, τι θα κάνουμε με αυτούς τα. Θα πάμε σε καμιά παρέα που είναι ο Τάδε και η Τάδε, οι γνωστοί μας. Αυτοί που μας αρέσει να είμαστε, γιατί και αυτοί είναι πουλημένοι, παραδομένοι, κοιμισμένοι, ξεψυχισμένοι και το καθεξής. Έτσι. Και αυτοί κάνουν τη ζωή τους και δεν ακούν κανέναν και περνάει ο καιρός έτσι άσκοπα, είσαι έτσι για να ζουν. Γι' αυτό, επειδή είναι και των Αρχαγγέλων μεθαύριο, στόμεν καλός και πρόσχομαι, σε επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το γεγονός ότι δεν μπορούμε να σας αναγκάσουμε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το γεγονός ότι δεν μπορώ να σας διατάξω. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το γεγονός ότι δεν είναι στο χαρακτήρα μου να σας αναγκάσω να κάνετε κάτι. Αυτό για σας είναι κατάρα. Μακάρι να ήμουν ένας ο οποίος να αποφασίζω και να διατάζω και να φέρομαι αυστηρά. Θα ήσασταν πολύ πιο ασφαλείς. Πάρα πολύ πιο ασφαλείς. Θα ήσασταν. Τώρα δυστυχώς είστε εκτεθειμένοι γιατί κάποιος σας φέρεται ευγενικά. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για εσάς. Τι να το προσέξετε.
την ευχή τους να έχουμε και αύριο πάλι εδώ να πούμε τα υπόλοιπα. Να είστε γεροί. Καλό υπόλοιπο.